Στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου. Η Αγία Λουκία είναι προστάτης για τα μάτια. Καταγόταν από την πόλη Σιρακούσα της νήσου Σικελίας κατά το έτος 250 μετά Χριστόν και ήταν αραβωνιασμένη. Εξαιτίας όμως της ασθένειας που συνέβη στην μητέρα της, πήγε μαζί με αυτήν στην Κατάνη για να προσκυνήσει το λείψανο της Αγίας Αγάθης που βρισκόταν εκεί και να την παρακαλέσει να θεραπεύσει την μητέρα της από το πάθος της αιμορροίας. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, βλέπει στο όραμά της την Αγία Αγάθη, η οποία στην μητέρα της έδινε την θεραπεία, ενώ σε αυτήν προέλεγε ότι θα μαρτυρήσει για τον Χριστό. Όταν λοιπόν η μητέρα της έγινε καλά, τότε μοίρασε η Αγία όλη της την περιουσία στους φτωχούς και ήταν έτοιμη και πρόθυμη να πάει να ομολογήσει τον Χριστό. Αφού λοιπόν συκοφαντήθηκε στον Άρχοντα Πασχάσιο από τον ίδιο τον αραβωνιαστικό της, παρουσιάστηκε σε αυτόν με ανδρεία και ομολόγησε την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Τότε ο Άρχοντας πρόσταξε να την δώσουν σε πορνοστάσιο για να την ατιμάσουν. Αλλά όμως αυτή με την Θεία Δύναμη διαφυλάχθηκε καθαρή και δεν μολύνθηκε, διότι μολονότι πήγαιναν πολλοί στρατιώτες, δεν μπόρεσαν να την μετακινήσουν από την θέση της, αλλά ούτε μπόρεσαν να την κάψουν με τη φωτιά που άναψαν εκεί που στεκόταν η Αγία. Οπότε αφού κουράστηκαν και απελπίστηκαν επειδή δεν μπορούν να την μετακινήσουν, επειδή φυλαγόταν από τον Θεό, στο τέλος έκοψαν με το ξύφος την τιμία της κεφαλή. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας δίνει δύναμη η Αγία Μάρτης Λουκία, να μπορούμε κι εμείς να αγωνιζόμαστε για τον Χριστό, να μην προδώσουμε την πίστη μας και να μας βοηθά πάντοτε να έχουμε το πνευματικό μας φως. Η Αγία θεωρείται προστάτης για τα μάτια μαζί με την Αγία Παρασκευή, επειδή ένα από τα μαρτύρια που υπέστη ήταν να της βγάλουν τα μάτια για να την τιμωρήσουν που δεν απαρνιόταν την πίστη της στον αληθινό Θεό. Να έχουμε την ευχή της και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Παρθενίας φορούσα χλέναν υπερλαμπρόν. Παρθενικός εμνηστεύθης το ζώδο τη Χριστό και αγάπην γεήρου μνηστήρος ελείπες. Ο Θένος δώρα νυμφικά προς ενήνοχας αυτό τα ρήθρα των σώνεματων Λουκία Παρθένο μάρτης. Υπερ πάντων.